Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη ως το 2020 και πρόσθετες εγγυήσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες και θα διασφαλίσουν την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, η κυβέρνηση και οι θεσμοί προσπαθούν να κλείσουν την αξιολόγηση. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ισχυρές πιέσεις από το Ταμείο για τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ και νέα περικοπή συντάξεων. Επειδή προσκόμισαν λάθος πιστοποιητικά, τα ΕΛΤΑ βγήκαν εκτός από τον διαγωνισμό για την ταχυμεταφορά των διαβατηρίων της ελληνικής αστυνομίας, προϋπολογισμού 10,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αποκλεισμός της κοινοπραξίας του Δημοσίου Ταχυδρομείου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, που έκανε λόγο για καταστροφική ανικανότητα των διοικήσεων. Σύμφωνα με τους Financial Times τώρα, η Νότια Κορέα, ένα από τα πιο ταχαίως αναπτυσσόμενα τεχνολογικά κράτη του πλανήτη, οραματίζεται την εποχή που μια κοινωνία θα μπορεί να ζει χωρίς μετρητά και το κάνει. Μόνο το 20% των πληρωμών στη χώρα γίνεται με συμβατικό χρήμα. Ήρθε η ώρα να παραδώσετε τα κέρματά σας, φωνάζει η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, γιατί εκτός των άλλων, η κοπή ενός κέρματος κοστίζει περισσότερο από την αξία του. Η τεχνολογία εφαρμόζεται τώρα και στις σοκολάτες. Όλοι μας θέλουμε να τις απολαμβάνουμε, αλλά η ποσότητα της ζάχαρης που περιέχουν μας τρομάζει για διάφορους λόγους. Η Nestlé λοιπόν έχει εξελίξει μια τεχνολογία που αλλάζει την μοριακή δομή της ζάχαρης, καθιστώντας την πιο γλυκιά σε μικρότερες ποσότητες. Το 2018 θα βρίσκονται στα ράφια, υπομονή λοιπόν. Το τι κάνει ξεκλιματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρία του Κλιματιστηρίου Αθηνών, με το Γενικό Δίκτυο Τιμών κυμαίνει σε 609,59 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,82% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.